Είναι ένα θέμα πάντως που πρέπει να ρυθμιστεί. Γιατί καταλήγει σε ανεπικοί αποτελέσματα. Θυμόσαστε την περίπτωση του κυρίου Χαϊκάλη. Είχε κάνει μια εταιρεία στην Κύπρο για να ουσιαστικά να διαχειρίζεται τα κέρδη από οποιαδήποτε πώληση προϊόντων που τον αφορούσαν. Δεν ήταν μια εξωφόρη εταιρεία. Και όμως του στήχησε τη θέση του στη Βουλή. Εάν είχαμε τους κανόνες επομένως εκ των προτέρων καλά καθορισμένους, θα ξέραμε για παράδειγμα ότι αυτό που κάνει ο κύριος Χαϊκάλης επιτρέπεται, αυτό που κάνει ο κύριος. Έχω πειρασμό να πω όνομα, αλλά δεν το λέω. Από αυτούς που έχουμε δει στα Panama Papers δεν επιτρέπεται. Ναι. Άρα, πάντοτε οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και ειδικά στην πολιτική οι ανοιχτοί λογαριασμοί, δηλαδή να ξέρουμε τους κανόνες και να τους εφαρμόσουμε. Αυτό συμφωνώ απολύτως. Αλλά είχαμε πριν μια απόλυτη απαγόρευση, η οποία ενδεχομένως είχε κενά και δημιουργούσε προβλήματα. Τώρα φτιάξαμε μια ρύθμιση που, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αφήνει περισσότερα κενά. Δηλαδή τώρα πια δεν επιτρέπεται να έχει, ας πούμε, μια εξωχώρια στα Cayman Islands ή στις Βρετανικές Παρθένες νήσους. Μα ακριβώς εκεί είναι η ουσία. Εγώ λέω πρέπει να επιτρέψουμε κάτι που όλοι μας παραδεχόμαστε ότι δεν είναι κακό πράγμα. Ας πούμε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ένας που ηθοποιός να μπορεί να έχει μια εταιρεία στην Κύπρο για να διαχειρίζεται τα κέρδη από την δραστηριότητά του εκεί. Ένας ηθοποιός, ναι. Ένας πολιτικός, ναι. Γιατί αν τα έχει εκεί, πληρώνει φόρο 10%, ενώ αν τα έχει εδώ, θα πληρώνει 30%.